επιμελητήριο εδώ στην Αχαΐα. Μαθαίνω και χτες το βράδυ και κάθε μέρα συναντώνται άνθρωποι, νέοι, ικανοί, σπουδαίοι, που θέλουν να φτιάξουν ένα ψηφοδέλτιο πέραν εκείνο του Πλάτωνα του Μαρλαφέκα. Τον οποίο στηρίζετε εσείς. Ποιον? Τον κύριο Μαρλαφέκα. Όχι, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει ένα καινούριο ψηφοδέλτιο, ναι, που θα μπορούσε να κάνει σημαντικά και διαφορετικά πράγματα, εκτός από το να λέμε ότι είμαστε κατά των πολλών υπαλλήλων και να μην χωράνε οι υπάλληλοι στο επιμελητήριο. Εκτός από το να λέμε είμαστε κατά της οικογενειοκρατίας και εκεί να βρίσκει πλήθος συγγενών κανείς. Εκτός από το να λέμε είμαστε σημαντικά υπέρ της διαφάνειας, ναι, ναι, και μας η μία μελέτη να πηγαίνει πίσω από την άλλη. Άκουλε η μελέτη, λέει, για το πόσο, άκου να δεις, ναι, σημαντικός είναι ο δρόμος, λέει, που άνοιξε, ναι, ο νέος δρόμος Πατρών Αθηνών. Να μελετήσουμε πόσο σημαντικός είναι. Και πόσο ευρώ είναι αυτή η μελέτη, δηλαδή, ξέρουμε κιόλας. Κοιτάξτε, θα ζητήσω το σύνολο των μελετών, όχι μόνο σε χρήματα, γιατί αυτά τα χρήματα, ξέρετε, εκτός από τη συνδρομή της κομμότριας του συνεργείου, έτσι, όλα αυτά τα χρήματα που πάνε για τα πακέτα αυτά, για τις μελέτες, για μισθοδοσίες, υπάρχει και το ΓΕΜΗ. Το ΓΕΜΗ, δηλαδή, που κάποτε οι δημοσιεύσεις γινόσανται στις τοπικές εφημερίδες και έτσι είχαν ένα πόρο οι εφημερίδες. Όπως ξέρετε, η κυβέρνηση, η μνημονιακή κυβέρνηση, ήρθε και είπε, όχι, λέει, θα πηγαίνουν στο επιμελητήριο. 1 εκατομμύριο, από συνδρομές, 1 εκατομμύριο. Εκτός όμως των άλλων εδώ, τώρα κάνετε βαρισίματες καταγγελίες. Μιλάτε ουσιαστικά για οικογενειοκρατία. Μισό λεπτό. Γιατί αλήθεια, δεν το λέει κανένας άλλος, το λέτε μόνο εσείς και μπράβο σας. Μιλάτε για οικογενειοκρατία και για αδιαφάνεια στο επιμελητήριο Αχαΐας. Αυτό κατάλαβα. Έκανα λάθος? Όχι, δεν κάνατε καθόλου λάθος. Και ξέρετε ότι έχω καταθέσει προπολών μηνών και σχετικά ερωτήματα, γιατί πράγματι νομίζω ότι αξίζει. Είναι χιλιάδες οι θέλοντες και μη εγγεγραμμένοι. Οι θέλοντες και μη εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο, γιατί είσαι υποχρεωμένος να γραφτείς. Δεν είναι όπως στο σύλλογο τάδε, άμα θες γράφεσαι στο σύλλογο δεν ξέρω ποιον, ας πούμε. Εδώ θες δεν θες θα γραφτείς για να ασκείς επάγγελμα. Θες δεν θες θα πληρώσεις συνδρομή. Και το ερώτημα είναι, λοιπόν, αυτά τα χρήματα, οι διαχειριστικές αρχές, όλοι αυτοί οι φορείς, ποιο είναι το αποτέλεσμα στην κοινωνία? Να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα από αυτές όλες τις συνδρομές. Να δούμε ποιος είναι ο αριθμός των υπαλλήλων, ποιο είναι το ύψος της μισθοδοσίας. Και αν ακούσουμε έναν αριθμό υπερβολικό υπαλλήλων για ένα φορέα, σαν το επιμελητήριο, για να καταλάβουμε, δηλαδή, αυτοί που είναι οι νοικοκύριδες που λένε εμείς θα νοικοκυρέψουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, πόσο νοικοκυρεύουν τα πράγματα? Και το λέω γιατί, ξέρετε, όσο δεν υπάρχει μια φωνή αντιπολίτευση σε οποιονδήποτε φορέα, τότε κινδυνεύουμε πραγματικά από αυτή την σιωπή να βρεθούμε μπροστά σε εκπλήξεις. Θυμίσω, καταγγείλατε οικογενειοκρατία, αδιαφάνεια και παράξενες περιπτώσεις ανάθεσης μελετών στο επιμελητήριο Αχαΐας. Ναι. Αυτά, λοιπόν, πρέπει να αναλυθούν, κύριε Νικολόπουλε. Να επαναλάβω, λοιπόν. Λέω ότι χρειάζεται να δοθεί εξήγηση, να δοθεί δημόσιος απολογισμός. Ποιες είναι οι μελέτες που παραγγέλθηκαν, ποιοι τις πήραν, για ποιο λόγο και πώς τις αξιοποιήσαμε. Έτσι, για παράδειγμα σας είπα, γιατί χρειαζόταν να δούμε ποιες είναι οι ευεργετικές επιδράσεις του νέου δρόμου από την ώρα που παραδόθηκε στην κυκλοφορία για την ανάπτυξη της Αχαΐας. Τι δεν ξέραμε και θέλαμε να μάθουμε? Ρωτάω. Μπορεί να υπάρχει απάντηση. Μάλιστα. Ωραία, και θα μάθουμε και όλοι μαζί που δεν ξέρουμε. Για την οικογενειοκρατία. Για την οικογενειοκρατία, λοιπόν, δεν αναφέρουμε στην σημερινή διοίκηση, ότι η σημερινή διοίκηση διόρισε τη μάνα της, τον πατέρα της, τον αδερφό της, το αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι σε όλους γνωστό, εδώ ζούμε, ότι αν δούμε ποιοι εργάζονται εκεί, εκεί, λοιπόν, θα δούμε ότι εργάστηκαν και μπήκαν μέσα και καλά να είναι οι άνθρωποι, δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, χωρίς ΑΣΕΠ, βέβαια. Και εντελώς τυχαία θα δούμε ότι είναι συγγενείς
ανθρώπων που υπηρέτησαν το θεσμό του επιμελητηρίου. Άρα δεν, αυτό αυτή, άρα δεν εμπλέκεται αυτή η διοίκηση. Όχι, μιλάτε... όχι, κανένα, αυτό ήταν το θέμα, όχι. Α. Δεν έγιναν διορισμοί επί αυτής της διοίκησης. Αυτή η διοίκηση μπορεί να έχει συμβούλους. Αυτή η διοίκηση μπορεί να έχει πάρει ενώ συμβούλους. Αυτή η διοίκηση μπορεί να έχει κάνει, όπως σας είπα, διάφορες μελέτες. Μπορεί να έχει κάνει διάφορες εκδηλώσεις. Όμως είναι απολύτως υποχρεωμένη να απαντήσει αυτή η διοίκηση πόσα είναι τα έσοδά της. Είναι μερικές χιλιάδες, μπορεί να είναι εκατομμύρια. Και αυτά τα έσοδα πώς γύρισαν πίσω στους επαγγελματίες, στα μέλη, στην τοπική οικονομία. Πώς γύρισαν πίσω. Μπορεί να πρέπει λοιπόν αυτό, όχι μπορεί, είναι δημόσιο χρήμα αυτό, έτσι. Μες. Αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί. Και αν θέλετε να κάνουμε όμως κουβέντα επ' αυτού, εγώ είμαι στη διάθεσή σας την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, να μιλήσουμε, να σας φέρω και τις κοινοβουλευτικές μου παρεμβάσεις. Mm-hmm. Άλλωστε ήδη μπαίνουν σε προεκλογική, όπως ξέρετε, περίοδο στο επιμελητήριο. Βέβαια. Και κάποια στιγμή λοιπόν όντως, πάντως, υπό την έννοια αυτή λέω ότι χρειάζονται και δυνάμεις που θα βρίσκονται. Μάλιστα. Και κρατάω επίσης αυτό που είπατε, ότι εσείς δεν στηρίζετε Πλάτωνα Μαρλαφέκα, θέλετε ανανέωση στο επιμελητήριο. Όχι, εγώ στηρίζω, είπα, κάθε τι που θα μπορούσε να έρθει διεκδικητικά και μαχητικά, να πει πώς μπορεί αυτοί οι πόροι να μην πηγαίνουν μόνο για έξοδα προσωπικού. Άρα ή να πηγαίνουν ανανέωση. Μόνο για μελέτες, για φρουφρού και για αρώματα. Μάλιστα, θέλετε ανανέωση λοιπόν. Θέλω λοιπόν και εκείνες τις δυνάμεις που θα μπουν μέσα, όχι σαν μια παρεούλα, γιατί είδατε τι κάνει μια παρεούλα. Έχουμε μια παρεούλα και εντάξει, εδώ κλειστά είναι, εντάξει ρε παιδιά, λέμε λοιπόν και έχουμε μια σφραγίδα. Διαλληλογραφίας δεν λύνονται τα θέματα. Τα πήγε πάρα πολύ καλά η διοίκηση αυτή στην αλληλογραφία. Πράγματι, σε όλα τα θέματα είχε έναν πολύ καλό συνεργάτη, τον Θανάση τον Κούστα, και απαντούσε σε όλα τα θέματα. Στην ουσία... Αλλά αυτό είναι, αν είναι αυτό δεν χρειάζονται βρε παιδιά, ούτε υπάλληλοι, ούτε θεσμοί, ούτε τόσο αυτό. Αν είναι να γράφουμε μια ανακοίνωση, εγώ καταθέτω 25 ερωτήσεις κατά μέσο όρο την ημέρα. 25 ερωτήσεις, το ξέρετε πιστεύω. Yeah, μπείτε στη Βουλή να το δείτε. Έχω εγώ όσους υπαλλήλους έχει το επιμελητήριο, παράδειγμα. Αυτό είναι. Και τι έγινε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα που φέραμε. Διοίκηση διαλληλογραφίας, να το πω έτσι και ομαλιστικά. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολικό αυτό να το πούμε, ή ότι άντε να δίνουμε και εμείς το παρόν μας στις εκδηλώσεις. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί και αυτό μας λείπει τα τελευταία χρόνια. Γίνονται εκδηλώσεις σημαντικές, κοινωνικές, εκκλησιαστικές, επιχειρηματικές, και βλέπεις λείπουν οι εκπρόσωποι, οι αιρετοί. Τουλάχιστον το επιμελητήριο είναι εκεί. Αλλά αυτό μόνο είναι. Νομίζω όχι. Θεωρώ ότι ο φρέσκος αέρας του οξυγόνου της κριτικής, αδερφέ. Κριτική μέχρι σήμερα έκανε μόνο ο Σταύρος ο Κάτσενος και ο Σάκης ο Μετζελόπουλος. Που λέγανε για πέστε μας ρε παιδιά, πού πήγανε εκείνα τα λεφτά, γιατί έχει έλλειμμα ο τάδε φορέας, τι έγινε με τον ΜΠΙΚ, τι έγινε με εκείνο. Εσείς τα διαβάσατε ποτέ, είστε εσείς ένας δημοσιογράφος από τους λίγους που κάνουν ρεπορτάζ κάθε μέρα. Από το site, από την τηλεόραση που είσαστε, από τα μέσα που έχετε, από τον Αντένα κάθε μέρα. Έχετε εσείς τέτοιες αφορμές. Περιμένετε τώρα ο Νικολόπουλος και μάλιστα με το αυτό και τι δουλειά έχει ο Νικολόπουλος να πούνε και κάποιοι. Γιατί δεν ξέρουν ότι ο βουλευτής... Είναι ο βουλευτής ο εντολοδόχος του λαού για όλα, και γι' αυτό μπορεί όλα να τα πηγαίνει στη Βουλή και να πηγαίνει στη Βουλή και να λέει έχουν έρθει επιθεωρητές στο επιμελητήριο Αχαΐας να ελέγξουν τη διαχειριστική αρχή. Πώς έχει γίνει η διαχείριση, πώς έχουν γίνει οι αμοιβές εκείνων των ανθρώπων που προσεφέρθησαν ή εκλήθησαν να προσφέρουν υπηρεσίες. Είναι κακό να έρθουν οι επιθεωρητές. Μάλιστα. Εσείς τι λέτε, οι ορκωτοί λογιστές. Επιβεβλημένο είναι, γιατί να είναι. Έτσι, οι ορκωτοί λογιστές έχουν κάνει παρατηρήσεις, δεν έχουν κάνει. Ποιοι είναι οι ορκωτοί λογιστές, είδανε καλά, είναι όλα τα οικονομικά μεγέθη αποτυπωμένα σωστά. Τα ερωτήματα που θέτω προέρχονται μετά από καταγγελίες προφανώς που μου έχουν φτάσει.
Αλλά επειδή οι καταγγελίες είναι για να διερευνώνται. Μα αυτό είναι το θέμα τώρα. Εδώ ανοίγεται μεγάλο θέμα. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που λέτε. Εσείς ποτέ δεν μιλάτε τυχαία. Όχι, όχι, δεν μιλώ τυχαία. Τι να λέμε τώρα. Είπατε τόσα πράγματα τώρα. Κοτούς λογιστές είπατε. Όχι, όχι, δεν μιλώ τυχαία. Πραγματικά δεν μιλώ τυχαία. Και μιλώ γιατί θέλω να ανοίξει αυτή η κουβέντα. Υπάρχουν καταγγελίες. Να την ανοίξουμε. Παναγιώτη, για να ανοίξει αυτή η κουβέντα. Ακούστε, κύριε Νικολόπουλε, να πούμε την αλήθεια. Ακούστε, κύριε Νικολόπουλε, εμείς εδώ στον Αντένα και εγώ προσωπικά και με ξέρετε. Δεν έχω γραμμάτια πολιτικά σε κανέναν. Το ξέρω. Έτσι, άρα λοιπόν δεν έχω θέμα να θέσω να ανοίξω θέματα. Γιατί κανένας δεν νιώθει απέναντί μου ότι κάτι του χρωστάω. Έτσι λοιπόν είμαι ελεύθερος να λέω τη γνώμη μου και να κάνω και αντιπάθειες. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει να έχω τη συμπάθεια του κόσμου. Λοιπόν, αυτό όμως, κύριε Ριγόπουλε, άρα λοιπόν να το ανοίξουμε το θέμα του επιμελητήριου. Γιατί βλέπω πολλά κλειστά εμένα, στόματα. Επειδή δεν είστε σε πολλά κλειστά payroll, στόματα. Να σας πω κάτι. Επειδή δεν είστε σε κανένα payroll, επειδή εσείς δεν περάσατε από το επιμελητήριο να ενισχυθείτε ή από το Δήμο ή από οπουδήποτε τέλος πάντων. Γι' αυτό λοιπόν και βγάζετε και ξινά πράγματα, καταλάβατε. Ναι, βέβαια. Γιατί πολλοί ας πούμε λένε, είδατε προχτές ο κύριος Ψυχάρης, προχτές κατέστη κατηγορούμενος. Και κάθε Κυριακή έγραφε ο Ψυχάρης, ο Νικολόπουλος, ο κίνης ώρας της ηθικής, ο Νικολόπουλος που πάει στη Βουλή και τα έχει βάλει μαζί μας. Ο Νικολόπουλος έφταγε που κάθισε τώρα κατηγορούμενος. Ή επειδή πήγε τις καταγγελίες στον εισαγγελέα και δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Ο Νικολόπουλος έφταγε που μπήκαν 75 εκατομμύρια στον Κοντομινά για φοροδιαφυγή. Και μου απαντάει το ΕΣΟΥΡΟΥ ότι δεν ξέρουμε, λέει, ποιοι είναι οι μέτοχοι του Α. Είναι ο Κοντομινάς και η κόρη του και έχουν περάσει άλλοι 10. Όπως λέει το ΔΟΗ. Και πάει λέγοντας. Θέλω να σας πω λοιπόν πράγματι, οι άνθρωποι, ας πούμε, χωρίς γραμμάτια και οφειλές ή χωρίς αναφορές, εμένα τώρα ποιος θα μου τραβήξει το αυτί, ας πούμε, να με πάρει τηλέφωνο και να μου πούνε από τη Ριγίλησε, δεν έπρεπε να τα πεις αυτά. Εγώ τα έλεγα αυτά επί Κώστα Καραμαλή, το ξεχάσατε, ναι, για την πολιτιστική πρωτεύουσα. Αλήθεια, αυτό, και δεν θα μιλήσουμε για τους μεσογειακούς σήμερα. Δεν θα ρωτήσουμε για να μην ξαναζήσουμε τα Φουρέικα. Πρέπει να ξαναζήσουμε τα Φουρέικα. Πιστεύω ότι δεν θα τα ζήσουμε. Αλλά δεν πρέπει να τα παρακολουθήσουμε. Και βέβαια, ειδικά με τους μεσογειακούς. Ας πούμε, επειδή είμαι εσείς τώρα, με γαργαλάτε. Μα έτσι και είναι. Και σας λέω λοιπόν. Ο κόσμος πεινάει στην Πάτρα και εμείς ασχολούμαστε με τους μεσογειακούς. Θα λύσουν το πρόβλημα της πόλης, της περιοχής, οι μεσογειακοί. Αν είναι δυνατόν, και πραγματικά εδώ πρέπει να αναλύσουμε αυτό το φάκελο, τι σημαίνει. Και τι συνέπειες θα έχει γενικότερα και ποιοι θα ωφεληθούν από όλη αυτή την κατάσταση. Δεν θέλουμε να γίνουν γεγονότα. Ποιος είπε ότι δεν θέλει. Βεβαίως θέλει. Αλλά δεν πρέπει και κάποια ώρα να κουβεντιάζουμε. Και ρώταγα εχθές, όπως σας είπα, είχαν μαζευτεί μια πολύ μεγάλη παρέα αξιόλογοι επιχειρηματίες της Πάτρας, νέα παιδιά μάλιστα κατά βάση. Τι κατά βάση, όλοι νέοι ήσαντε. Όπου ασχολούνται, θέλανε να κουβεντιάσουμε για το επιμελητήριο. Τι θα γίνει στο επιμελητήριο. Θα αφήσουμε να είναι μόνο μια παρέα 4-5 κιχά μου και κατ' επίφαση ας πούμε να λέει ότι λειτουργεί ή θα πρέπει να μπουν και δυναμικά και άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Σημειώνω το χαρακτηρισμό σας, μια παρέα 4-5 ατόμων. Μα αυτή είναι η αλήθεια και το ξέρετε. Μάλιστα, μιλάτε για μια παρέα, μιλάτε λοιπόν για μια παρέα που διοικεί το επιμελητήριο. Εντάξει, αυτή έτσι. Η παρέα λογικό πείτε ήταν, το. Κατέβηκαν μαζί με τον Πλάτωνα, ένα εξαιρετικό παιδί, καλό παιδί. Κάποια στιγμή στις παρέες, ξέρετε, συμβαίνουν και γεγονότα και γκρινιάζεις και ξυνίζεις. Ή περίμενες ότι μπορεί να έκανε πολύ περισσότερα πράγματα και να έκανε πολύ λιγότερα ή να απογοητεύτηκες. Έτσι αυτά είναι μέσα και γι' αυτό και γίνονται εκλογές κάθε τρεις και λίγο. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός άνθρωπος εκείνος, αλλά αξιολογείται και λέει μέχρι που ρε παιδί μου πόσα βάρη μπορεί να σηκώσει. Σηκώνω 50 κιλά βάρη, δεν μας κάνει. Θέλουμε να σηκώσει 200 κιλά βάρη.